Καλησπέρα φίλε κουρατές του Λίμπερ 107,4. Ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας και θα σας κάνω παρέα μέχρι και τις 2. Δίπλα μου ο Δημήτρης Μπατζόγλου, πολύ καλός οικογενειάρχης, εξαιρετικός επαγγελματίας, σοβαρό παιδί, η χαρά της πεθεράς, ξεκάθαρα. Μπορεί να σας πει ακριβώς τι συμβαίνει, θα σας ενημερώσει πάρα πολύ καλά, μόνο εδώ. Μόνο εδώ, πουθενά αλλού. Προβληματισμένος γιατί η Μπούντου για ακόμη μια φορά λειτουργήσε κάπως. Την ξεφώνησε, δεν θέλω να ρουφιανέψω, την ξεφώνησε απ' έξω. Ωραία, γιατί παρουσιάζει το δικό μου αρνητικό προφίλ πάντα, ενώ μου λοχτός είναι το ίδιο. Μπορεί να έρθει η Μπούντου να απολογηθεί εδώ πέρα, στις πρώτες στιγμές της εκπομπής. Κατά τα άλλα, πολύ καλό κλίμα, πολύ ωραίος καιρός για να κάνετε ό,τι θέλετε. Να πάτε στην εξοχή, στην παραλία, να δείτε το, τη θέα. Το Αβέροφ. Το Αβέροφ. Το Αβέροφ. Να κάνω εγώ μετάφραση σε όσους είναι νέοι ακροατές και δεν ξέρουν. Τι? Όποτε κάνει πρόλογο ο συνάδελφος Σταύρος Κόλκας και το πάει σε όλα τα άλλα γύρω-γύρω-γύρω, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ξεκάθαρα υπάρχει πρόβλημα. Να ξέρετε δηλαδή. Ξεκάθαρα υπάρχει πρόβλημα. Αλλά... για να διαβάζετε πίσω από τα λόγια. Ναι. Είναι πολύ καλό το κλίμα. Είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Αυτή την εκπομπή μετά την έστρεψη, πώς την γλιτώσαμε εμείς? Αφού είχα και κάναμε το Ρόβινσον Κρούσο. Ναι, όχι... και της Παρασκευής και της μετά. Δευτέρα τι είχε? Άδεια είχαμε. Άδεια, ναι. Εξαφανιστήκαμε. Πώς το γλιτώσαμε αυτό εμείς? Το είχαμε μελετήσει. Μερικά πράγματα στη ζωή, Δημήτρη, μου φαίνονται και ένα μήνα πριν. Δεν το περίμενα εγώ, όχι. Τι δεν το περίμενε, δεν το έλεγα εγώ. Με τίποτα δεν. Καλά. Εγώ σου είπα και πριν το παιχνίδι τότε, 1-0 αν γίνει, τελειώσαμε. Και ακόμα δεν το έχω χωνέψει. Χριστό, κλείσε λίγο εσύ το. Αυτό εδώ. Το οποίο είναι πιο μουλοχτό από το air condition. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Στον ΠΑΟΚ, όπως το λέει και ο περίου λόγος. Όλα καλά. Όλα καλά. Άμα τον πάρει σήμερα τηλέφωνο, θα πει όλα καλά. Ποιο πήγε σήμερα. Ποιο λέει πάντα όλα καλά. Και μετά το καλά με 4 λάμδα. Ο Πρέλεβιτς. Ο Μπανέ. Ναι. Είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Και όχι για αθλητικούς λόγους. Και όχι για αθλητικούς λόγους. Για επιτυχίες του, για ένα μεγάλο τρίποντο, για καμία δήλωση, για καμία εξέλιξη τα οικονομικά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τα είχε όλα ο ΠΑΟΚ. Είχαμε λύσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν, υπάρχουν καταγγελίες από όσους κυνηγάνε μανιωδώς Λουτσέσκου. Σουφού αντι Λουτσέσκου που είναι. Ναι, υπάρχει, τι, ναι. Ότι αυτός τα έχει μεθοδεύσει. Ότι αυτός έχει κάνει διάφορα και για να διώξει το βάρος από πάνω του. Την προηγούμενη εβδομάδα με το βούλευμα, τώρα με την ΚΑΕ και τα λοιπά, και ότι αυτός κάτι κρύβεται από πίσω από τον Ρουμάνο. Κοίτα, λόγω εθνικότητας θα μπορούσε να το κάνει. Γιατί ο Ρουμάνος δεν είναι εθνικότητα, είναι επάγγελμα. Εντάξει. Έχοντας ζήσει την εποχή Ήλια Ντουμητρέσκου, ναι, τη θεότητα αυτή, εκεί που καταλάβαμε ότι όντως ο Ρουμάνος είναι επάγγελμα και όχι εθνικότητα, δηλαδή έχει μια συγκεκριμένη στάση ζωής. Μεγάλος Ήλια, ο οποίος είναι τώρα σχολιαστής στη ρουμάνικη τηλεόραση. Ο Άρνης είναι σχολιαστής. Μεγάλη το σχολιαστό σχολείο μας. Τι λέγαμε τώρα? Για τους Ρουμάνους. Για τους Ρουμάνους, εντάξει. Όχι ότι κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά όχι θα ήταν απίθανο να στηθεί κάτι γύρω-γύρω, αλλά όχι το βούλευμα βέβαια και το σκηνικό που έγινε στην ΚΑΕ χθες. Ευαίσθητο θέμα. Περιμένουν πώς και πώς όλοι οι αντιπαοξίδες. Είναι καρφωμένοι όλοι οι Αριανοί, ο Χρήστος θα τα παίξω, περιμένει. Ναι, στη χαρά. Για να διασκεδάσει. Ναι, στη χαρά. Με ό,τι γίνεται, με ό,τι θα υποθεί. Για αυτά τα για αυτά οποία ζουν. Συμβαίνουν. Ας τα σκεφτούν αυτά οι πρωταγωνιστές της ιστορίας. Ότι οι αντίπαλοι πανηγυρίζουν με αυτά και με αυτά. Μπορεί και να μην τους νοιάζει βέβαια. Μπορεί να έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Αλλά τα λέμε κι εμείς για να τα θυμίζουμε. FM γράφετε και ενώ αφήνετε μηνύματα στο 54526. Την καλημέρα μας σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα σε όσους έστειλαν μηνύματα και για το σχόλιο της ημέρας και λένε περιμένουμε να σε ακούσουμε στο ραδιόφωνο, διαφωνώντας με ό,τι γράψαμε για το θέμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, που είναι σημαντικό, είναι σοβαρό.
Δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν σαφώς μη αναμενόμενο αυτό το οποίο συνέβη. Πάει να πάρει μεγάλες διαστάσεις, δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Το ότι αγωνίζει το ΠΑΟΚ στο μπάσκετ σήμερα βέβαια δεν φαίνεται ότι απασχολεί κανέναν. Θα παίξει και το ρόλο του και αυτό όταν θα σκάσει over 30 η διαφορά. Δεν είναι δηλαδή, επειδή είναι τέτοια διαφορά σήμερα, μην περιμένεις under 30 δηλαδή, θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Παράξενη κατάσταση, περίεργη. Υπάρχει ένα μπλέξιμο. Λεπτές γραμμές παντού. Σύνθετο το θέμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να πάρουν απάντηση για το κλίμα που επικρατεί και τις αντιδράσεις κυρίως των παραγόντων του ΠΑΟΚ, τι έχουν στο μυαλό τους και αντιδρούν έτσι. Αλλά θα το δούμε και στην πορεία της εκπομπής, γιατί έχουμε χορηγούς που μας στηρίζουν, τους στηρίζουμε, τους προβάλλουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είναι και αρκετοί και τους ευχαριστούμε και στις 2 ώρες της εκπομπής. Το ρεκόρ το σπάσαμε ακόμα, αλλά κοντά είμαστε. Κοντά είμαστε, για να φτάσουμε ρεκόρ χορηγιών μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Πολύ κοντά είμαστε, να ξέρεις. Μπορεί να υπάρχει άλλη πιο εμπορική εκπομπή στα Ριτζινά της χώρας? Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συμβαίνει, ρε φίλε. Μας αγαπάνε χωρίς. Δες εδώ τι γίνεται. Ναι, τους φροντίζουμε κι εμείς όμως, φίλε. Γι' αυτό έρχονται. Εγώ δεν θυμάμαι κάποιον να πούνε να μην χρειάστηκε να τον βάλω πλάτη κάπου ή να μην του στείλω πελάτες. Βοηθάμε κι εμείς όσο μπορούμε. Παράδειγμα, ξεκίνα. Τι? Ρεγκίνα. Ρεγκίνα, ρε φίλε. Τι κάνεις για τη Ρεγκίνα? Πρώτα απ' όλα, ό,τι χρειάζομαι τέλος πάντων από είδη υγιεινής και τα λοιπά, εκεί πηγαίνω. Αξεσουάρ μπανιού. Ναι. Υδραυλικά είδη. Ναι. Ναι, το θέμα είναι να προτείνεις και σε άλλους. Και σε κατασκευαστικές έχω προτείνει. Α, για μεγάλες δουλειές μιλάμε. Uh-huh. Regina-banio.gr για να δείτε τον κατάλογο με όλα τα προϊόντα Regina. Τι κάνεις για το στοίχημα? Για το στοίχημα τι άλλο να κάνω, ρε φίλε? Τους φέραμε σε επαφή. Καθίσαν σε ένα τραπέζι. 3 χρόνια συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Τι άλλο να κάνουμε δηλαδή? Θεωρώ πιο σημαντική τη συμβολή σου με κάθε Σαββατοκύριακο με αυτά που παίζεις. Καλά, και αυτό είναι ένα θέμα. Βασικός χορηγός της στοίχημαν Σταύρος Κόλγα. Είναι και αντιστρόφος εδώ. Δεν είναι μόνο. Είναι και αλλιώς πάει. Έχει βγάλει πράγμα. Όχι, εντάξει, μία ή άλλη. Ναι, ναι. Μία ή άλλη. Στοίχημαν.gr λοιπόν. Με speedbet στοιχηματίζεις με το πάτημα ενός κουμπιού. Μπαίνεις από παντού, από Android, από iOS. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τι μπαίνεις από παντού, φίλε. Εκεί που είσαι στην εκκλησία, βάζεις ένα over 1,5 στο 60. Ναι, ναι. Τι κάνεις για το Βελιγράδι, το σχετικό Βελιγράδι? Το Βελιγράδι είναι νέος χορηγός σχετικά. Θα κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρασε μια μέρα, δεν πρόλαβε ότι την Καρατζόντζη θα χτυπήσουμε. Εσύ είσαι εδώ. Εσύ θα έπρεπε να κινήσεις τα νήματα. Κινούμε, γιατί είμαι καλοφαγάς και είμαι εγκεφαλικά κοιλιόδουλος, το έχω παραδεχτεί άλλες ώρες, παρά τα κιλά που έχουν χαθεί τελευταίο διάστημα. Παρ' όλα αυτά είμαι από εκείνους όπως και εσύ που αν δεν φας καλά, δεν λειτουργείς καλά. Εννοείται, ρε. Δεν είναι θέμα... Φίλε, ήταν ένα διήμερο πάρα πολύ δύσκολο και επειδή είχα παστίτσιο στο σπίτι, τα έβλεπα τα πράγματα πολύ πιο αισιόδοξα. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή... Ένα με έχεις φακές. Φακές. Σε ποια κατάθλιψη. Κοίτα, να σου πω κάτι. Ένας λόγος να σκοτώσεις τη σύντροφό σου είναι να σου κάνει μπάμιες. Και να πας στο δικαστήριο και να πεις και ο δικαστήρας μου έκανε μπάμιες. Αθώος. Δηλαδή αν ήξερα ότι στο σπίτι υπάρχουν μπάμιες. Η επίοικια. Ναι. Στο Βελιγράδι όμως δεν έχει ούτε μπάμιες ούτε αυτά. Έχει πολύ ωραία σερβικά πιάτα. Άιβαρ, Καρατζόρτσβα, Πλεσκαβίτσα, Μπριζόλα Βελιγραδίου. Τηλεφωνήστε 2310-256-900. Τι κάνεις για την αναδομό? Μια και λες ότι κάνεις πράγμα. Τι να μην έχω κάνει. Πολλά. Για την τεχνική εταιρεία αναδομό. Πολλά, πολλά. Πρώτη για την προβολή της, γενικά εκτός των μέσων που είμαστε. Πελάτες στη Ρίμαξ δεκάδες. Ανακαινήσεις. Έχει σχέση με τη Ρίμαξ? Η Ρίμαξ είναι αναδομό. Υπάρχει, είναι παρακλάδι της Ρίμαξ. Κάτι γίνεται με τα σπίτια. Κάτι. Στο κέντρο ειδικά, ρε. Δεν έχει πολλά. Δεν έχει πολλά γιατί τα αγοράζουν, ρε φίλε. Παντού, δυτικά αυτά. Όταν εγώ μπορώ να αγοράσω στο κέντρο σπίτι με 30-40 χιλιάρικα, θα το αγοράσω. Πού τα. Τι λες, ρε. Πού τα βρίσκεις? Έχει, εντάξει, δεν είναι και στην Αγία Σοφία. Τα λεφτά που τα βρίσκεις? Όχι, αλλά κάποιος που έχει
ξέρει ότι θα πάρει ένα σπίτι, ξέρω εγώ, 60 τετραγωνικά στην Αγίου Δημητρίου και με άλλα 10 χιλιάρια θα το κάνει κούκλα και η επένδυση είναι σίγουρη. Κάτι είναι... παίζεται με αυτές τις εταιρείες, πώς λέγονται, που, η μία είναι που νοικιάζεις... Airbnb. Ρε. Ναι. Εκεί κάτι παίζεται και έχει... Και αυτό κάνουν. Ναι. Απλά θα φορολογηθεί το Airbnb σε κάποια φάση κανονικά και θα έχουν θέμα όλοι. Αλλά το Airbnb έχει έσοδα. Οι κλίνες της Θεσσαλονίκης δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν. Παρότι γίνονται καινούργια ξενοδοχεία, παρότι γίνονται μπουτίκ, παρότι γίνονται διάφορα, δεν φτάνουν. Λόγω τουρισμού. Λόγω τουρισμού. Και λόγω συνεδρίων, λόγω εκθέσεων. Μάλιστα. Δηλαδή εσύ όμως... θα νίκες σε ένα σπίτι, ρε φίλε, 50 τετραγωνικά κάπου στην Όλγας με 200 ευρώ το μήνα. Ωραία. Mm. Και από το Airbnb μπορείς να βγάλεις 500. Τι. Ναι, βλέπετε ότι κάνουμε διαφήμιση γενικώς σε όλους το χρόνο. Όχι ρε φίλε, σου λέω τώρα τι γίνεται. Η αναδομό όμως μπορεί να σας ανακαινήσει και το σπίτι. Και αυτό σπίτι. Μπορεί να κάνει αναδομό. Ποιο? Να σου φτιάξει το σπίτι και να διαχειριστεί το Airbnb σου. Σόπα ρε. 2311-241-508. Για ό,τι θέλετε στην αναδομό, κυρίως για ανακαινήσεις, αλλά είπαμε ότι και σπίτια και τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε ποδόσφαιρο. Φτάνουν οι μέρες επιτέλους για να δούμε λίγη μπάλα στο πρωτάθλημα. Τετάρτη σήμερα θα έχουμε και διαιτητές. Και διαιτητή θα έχουμε Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το Σιδηρόπουλο θα βάλουν τώρα. ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ποιον? Εντάξει, κοντά μην έχει και μεταφορικά. Είναι και δύσκολη καιρή για την ΕΠΟ. Να κάνει οικονομία. Έχει παραλάβει 30 χρόνια καθεστώς. Σάλιο δεν υπάρχει στα ταμεία. Περίμενα να την πρόκληση στο Μουντιάλ, αλλά δύσκολα. Έχουμε λοιπόν τα ποδοσφαιρικά, αγωνιστικό ρεπορτάζ, τι γίνεται μέσα στην ομάδα. Έχουμε την ομάδα μπάσκετ που δίνει παιχνίδι, αλλά και το... Μην ανοίξετε καν τηλεόραση σήμερα. Γιατί? Έχω φωνή για πολλά με λίγα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι δεν υπάρχει περίπτωση. Θα αντιδράσει ο ΠΑΟΚ. Τι να αντιδράσει. Θα αντιδράσει. 115 πόντους βάλανε στην Καζαντέπ αυτή. Έτυχε. Ο ΠΑΟΚ παίζει καλή άμυνα πλέον. Δεν είναι το σκορποχώρι. Κάνει δουλειά ο Παθεοδόρου. Είδες πώς τα περνά τα μηνούτα ο δημοσιογράφος. Είδες πώς τα περνάει. Λοιπόν, υπάρχει το σοβαρό θέμα το οποίο από χθες προέκυψε και απασχολεί έτσι την ΠΑΟΞΙΔΙΚΗ οικογένεια. Πολλά και διάφορα σχόλια. Θα δούμε πού θα οδηγήσει και θα αναφερθούμε σε λίγο. Βόλεϊ, handball, τα πάντα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε και σοβαρά να δούμε τι έχουμε. Μηνύματα γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 545-26. Επιστρέφουμε λίγο απότομα. Βλέπουμε στο έψιλον τον Άγγελο Αναστασιάδη. Για να ακούσουμε τι λέει ο προπονητής και του ΠΑΟΚ βεβαίως. Μάλλον έχει να κάνει με το θέμα για το οποίο έχει κινητοποιηθεί. Για να ακούσουμε. Εκεί λοιπόν είπα ότι ό,τι περνάει από το χέρι μου θα το κάνω για να βοηθήσω προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν σας κρύβω ότι ο κόσμος έχει ανταποκριθεί με πάρα πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη προθυμία και για μένα αυτό είναι πρωτόγνωρο. Δεν το περίμενα ότι τόσος πολλής κόσμος θα κάνει αυτό που όλοι το θεωρούμε, πιστεύω, αυτονόητο. Αν δεν μπορείς να ζήσεις εσύ και μπορεί να ζήσει κάποιος άλλος, νομίζω ότι πρέπει να το κάνεις. Είναι αυτονόητο. Έχουμε και το παράδειγμα το επίκαιρο πριν μερικές μέρες που καλύψαμε βεβαίως και ένα περιστατικό στην Κέρκυρα με το φίλο μας που δόρισε σε 9 άτομα νομίζω ζωή και παραπάνω. Ένα οπότε, παιδί 19 ετών που έφυγε από τη ζωή και η οικογένειά του δόρισε, έδωσε ζωή σε άλλα 10 άτομα. Να κρατήσω αυτό που είπε ο κ. Αναστασιάδης, ότι πήγε στο νοσοκομείο, είδε ανθρώπους που πραγματικά περιμένουν ένα δώρο ζωής, όπως ο ίδιος ανέφερε, και έτσι μου πέρασε μια ιδέα από το μυαλό. Θα ήταν χρήσιμο ίσως να δούμε το πρώτο σχολείο
που θα διοργανώσει μια εκδρομή για τα παιδιά σε ένα τέτοιο νοσοκομείο, σε ένα χώρο τέτοιο, για να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στην πράξη. Να δούνε δηλαδή πραγματικά το πρόβλημα. Δηλαδή, όταν ο κ. Αναστασιάδης μιλάει για την Ισπανία, που το κάθε παιδί που γεννιέται, σχεδόν το κάθε παιδί που γεννιέται είναι ταυτόχρονα δότης, μιλάμε για μια κοινωνία που έχει ποτιστεί με αυτή την ιδέα γιατί το έχει καταλάβει σαν θέμα. Σωστό. Εδώ δηλαδή εμείς φαντάζομαι μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε. Και ήταν έτσι πολύ γραφειρό στην περιγραφή του. Μπήκα στο νοσοκομείο και είδα και κατάλαβα. Δεν ξέρω, κύριε Αναστασιάδη, τι σκέψα σε αυτό. Θα σας πω κάτι. Όντως είναι έτσι. Απλά είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ο κόσμος, για να τα γνωρίσει, πρέπει να τα δώσουμε. Και σας ευχαριστώ αυτή τη στιγμή που μου δίνετε εμένα τη δυνατότητα να το κάνω. Είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη σε δωρητές οργάνων. Το γνωρίζετε όλοι αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξει. Και πρέπει να αλλάξει από την πολιτεία. Με πέραν πριν από ένα μήνα, ενάμιση μήνα, για να βγω να μιλήσω και δεν τολμούσα να το κάνω γιατί περίμενα κάποιες απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τις απαντήσεις τις έχω. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ο κύριος Καραμπίνης, ο οποίος είναι και προσωπικός γιατρός του κυρίου Παυλόπουλου, του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, κάνει ένα πολύ μεγάλο αγώνα και είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή, με ενημέρωση πριν από λίγες μέρες, ότι πλέον θα περάσει στη Βουλή υπερκομματικά, θα το ψηφίσουν όλα τα κόμματα και θα γίνει μια πολύ μεγάλη εκδήλωση, ούτως ώστε σε πανελλήνια εμβέλεια, για να μην πω σε παγκόσμια εμβέλεια, να με προτεργάτη τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με όλους, επαναλαμβάνω, τις δυνάμεις της Βουλής και όλα τα κόμματα μαζί, ούτως ώστε να ψηφιστεί νόμος τέτοιος, ο οποίος θα κάνει τι? Θα απαγορεύει τους συγγενείς, εάν και εφόσον ο Αναστασιάδης θέλει να είναι δότης, δηλώνοντάς τον ζωή, να μην μπορεί αυτό να αναιρεθεί. Σημαίνει λοιπόν ότι αυτό πλέον, από τη στιγμή που θα το αποφασίσει ο Αναστασιάδης και ο κάθε Αναστασιάδης και ο κάθε άνθρωπος, πιστεύω ότι πλέον θα γίνει πράξη. Και αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς αθλητών. Εγώ είμαι το αθλητικό το κομμάτι. Δεν θέλω να μπλεχτώ σε πολιτικά θέματα. Ανέκαθεν ήμουν μακριά από αυτά. Ναι, αυτό είναι γεγονός, αλλά ξέρετε κάτι. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Μόλις ο Άγγελος Αναστασιάδης, έχει σημασία, ξέρετε, η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου, η δύναμη, η επιρροή του, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και το κίνητρό του φυσικά. Μόλις ο Άγγελος Αναστασιάδης λοιπόν κινητοποιήθηκε τόσο δυναμικά και ενεργά, είδατε ότι αμέσως κινητοποιήθηκαν οι πάντες, γιατί αυτό δεν το έχουμε ξανακούσει. Είπατε λίγο πριν ότι περιμένατε απαντήσεις. Απαντήσεις μόνο από την πολιτεία ή απαντήσεις και από αλλού? Γιατί είχα διαβάσει σε μια συνέντευξή σας, σε κάποιες δηλώσεις σας, ότι είχατε και, γιατί είστε ένας άνθρωπος πολύ κοντά στη θρησκεία, ότι και εκεί υπήρχε ένα κενό και αυτό σας ανησυχούσε. Ναι, είχα την εντύπωση ότι η Εκκλησία δεν ήταν μαζί, αλλά όμως ο μακαριστός ο Χριστόδουλος το είχε κάνει νόμο, είχε περάσει από την Ιερά Σύνοδο. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι μαζί μας. Υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε. Εγώ εδώ, ο δικός μας ο επίσκοπος, υπάγομαι εγώ στο Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, τον κύριο Ιουστίνο, μου είπε ότι οποιοδήποτε θέλει να βγει και να μιλήσει για το θέμα αυτό, εγώ είμαι διατεθειμένος σε οποιοδήποτε κανάλι,
σε οποιοδήποτε μέσο ενημέρωσης να βγω και να μιλήσω και να ενημερώσω τον κόσμο. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες φωνές, αλλά πάντα θα υπάρχει ένας αντίλογος σε οποιοδήποτε θέμα. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι ότι το μεγάλο κομμάτι της Εκκλησίας δια νόμου είναι μαζί μας. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι το εξής. Πριν από λίγο με ενημέρωσαν, πριν από λίγες μέρες, υπήρχε ένας δότης στην Πάτρα και μια γυναίκα η οποία με όλη της την προσωπική δύναμη που είχε και με όλες τις δυνατότητες που είχε, μπόρεσε και κράτησε τα μοσχεύματα. Πρέπει λοιπόν τα ΜΕΘ να αυξηθούν. Πρέπει η πολιτεία να ξεκινήσει να κάνει ενεργά την παρουσία της, ώστε να βοηθήσει και τους γιατρούς να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αν δεν έχεις τα εχέγγυα για να λειτουργήσεις, δεν μπορείς να προσφέρεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει λοιπόν και η πολιτεία να σκύψει, να συνοηθεί με τους γιατρούς, με τα νοσοκομεία, πώς μπορούν και αυτοί να προσφέρουν περισσότερο, γιατί είναι και θέμα των γιατρών. Πρέπει και αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερώσουν τον κόσμο. Εγώ δεν σας κρύβω. Εδώ και 20 χρόνια τώρα που ταλαιπωρείται η σύζυγός μου με το θέμα αυτό και μπαινοβγαίνουμε στα νοσοκομεία, δεν είδα ένα φυλάδιο, ένα ενημερωτικό, το οποίο να λέει στους ανθρώπους ότι κοιτάξτε υπάρχει και αυτό, μπορείς να γίνεις δότης για να βοηθήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει όλοι μαζί η κοινωνία να ευαισθητοποιηθεί. Επειδή συνήθως και να βοηθήσει τους γιατρούς και να μπορέσουν και αυτοί να γίνουν ακόμα πιο υπεύθυνοι στο θέμα αυτό και να τους δώσουν και τα χέρια για να λειτουργήσουν. Πάντως έχει ενδιαφέρον, κύριε Αναστασιάδη, μου επιτρέπετε, επειδή είστε και άνθρωπος του αθλητισμού και πολλά πράγματα περνούν μέσα από τον αθλητισμό, ίσως θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη καμπάνια. Και δεν ξέρω πώς θα μπορούσατε κι εσείς να βοηθήσετε αυτό, να συμβάλλετε σε αυτό, μέσα από το χώρο του αθλητισμού, μέσα από το ποδόσφαιρο δηλαδή. Βλέπουμε τόσα να καταλογίζουν στο ποδόσφαιρο, ακρότητες, χουλιγκανισμούς κλπ. Ίσως μια τέτοια καμπάνια ολόκληρη ευαισθητοποίησης του κόσμου και μέσα από αυτό το χώρο θα έχει ενδιαφέρον. Είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό. Και θα το κάνουμε. Η γνώμη δική μου δεν είναι να κάνουμε μία μέρα όπως είναι, ξέρω εγώ, να την αφιερώσουμε στον αντικαπνιστικό αγώνα και να σταματήσουμε και να καπνίζουμε 364 μέρες χωρίς να αναφέρουμε. Έφερα ένα παράδειγμα απλό. Αυτό λοιπόν το οποίο μένει για μας είναι ότι σε καθημερινή βάση πρέπει να αναφέρεται αυτό. Ναι. Αυτό είναι το δικό μου μέλημα. Να μην είναι μια αστραπή, να μην είναι μια επιγολαβίδα η οποία έσβησε. Ναι. Πρέπει να συνεχιστεί. Να μην είναι κάτι που θυμόμαστε να όταν αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Επαιτειακά. Ναι, ακριβώς. Και όταν ακριβώς αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Και να κάνω μια έκκληση σε εσάς, κυρία Λαμπερή. Παρακαλώ. Επειδή έχετε μια εκπομπή η οποία ακούγεται από εκατομμύρια ανθρώπους. Και μέσω της δικής σας φωνής να το πω και σε όλους τους συναδέλφους σας. Μπορείτε λοιπόν να πείτε στους καναλάρχες να σας δώσουν. Να αφιερώσουν και να φτιάξετε ένα σποτάκι, γιατί είστε όλοι πανέξυπνοι άνθρωποι. Με μεγάλη χαρά. Και να παίζει λοιπόν σε καθημερινή βάση μισό λεπτό. Με μεγάλη χαρά, εγώ προσωπικά υιοθετώ την ιδέα σας και είμαι στη διάθεσή σας όποτε το αποφασίσετε να το οργανώσουμε. Εγώ το αφήνω στη διάθεση τη δική σας και στη σκέψη τη δική σας. Σύμφωνοι. Αλλά θέλουμε και εσάς κοντά μας. Μπορείτε να πείτε. Θέλουμε και εσάς κοντά μας. Εγώ είμαι μαζί σας και όχι μόνο μαζί σας. Εγώ είμαι με όλους. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε και το έχετε αποδείξει με όλους τους τρόπους. Είναι μια ιδιαίτερη εντύπωση. Mm-hmm.
Ο κύριος Αναστασιάδης βιώνει εδώ και πολλά χρόνια, αλλά ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, ένα μεγάλο προσωπικό πρόβλημα. Περνά ημέρες και ώρες αγωνίας. Όταν το ρώτησα πότε πρέπει να κάνει τη μεταμόσχευση, η κυρία Βιβί, μου είπε ότι έπρεπε να την κάνει χθες. Παρ' όλα αυτά, έχει ξεκινήσει αυτόν τον αγώνα και αγωνίζεται όχι μόνο για τη σύζυγό του, αλλά και για τους υπόλοιπους 100 δότες που περιμένουν στη σειρά για τα μεταμόσχευση καρδιάς και πόσους άλλους ακόμη εκατοντάδες ασθενείς. Μα νομίζω ότι αυτό είναι, Αναστασία μου, είναι το πλαίσιο ζωής του συγκεκριμένου ανθρώπου, του Άγγελου Αναστασιάδη. Είναι ένας άνθρωπος που θέλει να βοηθάει τους υπόλοιπους, να δίνει δύναμη στους υπόλοιπους, να μοιράζεται πράγματα. Το κάνει σε όλη τη ζωή με τεράστια επιτυχία. Τώρα απλά έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο και σε ένα άλλο επίπεδο και σε ένα άλλο πλαίσιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν συνέντευξη του Αναστασιάδη αυτή τη στιγμή στο Έψιλον για το γνωστό θέμα, για την προσπάθεια που κάνει να περάσει το μήνυμα σε όλη τη χώρα, σε όλους τους Έλληνες, για να γίνουν δότες. Κάποια στιγμή είπε για την νομοθετική αυτερύθμιση που θα περάσει στη Βουλή και θα ψηφιστεί από όλους. Τώρα εκεί λίγο πώς το διατύπωσε. Για αυτόν που έχει δηλώσει εν ζωή δότης, νομίζω ότι είπε, να μην έχουν δικαίωμα οι συγγενείς του μετά θάνατον να αρνηθούν τη δική του δήλωση, τη δική του διάθεση. Νομίζω αυτό πρέπει να είπε. Πάντως και στη Βουλή γνωρίζουμε ότι γίνονται πολλές προσπάθειες ώστε να περάσει μια τέτοια ρύθμιση υπερκομματικά. Αυτά από τον Άγγελο Αναστασιάδη. Συνεχίζουμε. Τώρα, για ό,τι συμβαίνει μέσα ή γύρω από την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Προφανώς λίγο ή πολύ όλοι έχουν μάθει την απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Λίγο ή πολύ έχουν μάθει ότι το Σάββατο στο παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης και το διάστημα του αγώνα όπου ο Άρης πλησίαζε, μείωνε τη διαφορά και επικράτησε μια ένταση πάνω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ, δύο συγκεκριμένοι φίλοι της ομάδας κατηγορήθηκαν, να σου το πω έτσι, γιατί δεν ήμασταν και εκεί, να δούμε και να ακούσουμε, κατηγορήθηκαν ότι καταφέρθηκαν άσχημα εναντίον του προπονητή του ΠΑΟΚ την ώρα εκείνη των τελευταίων λεπτών του αγώνα. Αυτή είναι η κατηγορία, ας πούμε, που τους προσάπτεται. Εγώ, για να είμαι δίκαιος, επειδή έχω βρεθεί στη θέση τους δεκάδες φορές, πέρσι τέτοιο καιρό απέναντι στον Προμηθέα το ίδιο έκανα. Για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ναι. Έριξα ένα πιντελίκι δηλαδή. Μα ναι. Δηλαδή. Γίνεται δυστυχώς. Αλλά καλώς ή κακώς στα γήπεδα ζούμε. Γίνεται. Γίνεται. Φίλε, εδώ εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι, γιατί σου γύρισε το μάτι. Έχει φύγει ο Προμηθέας 15 πόντους και πετάμε αετό. Θα το ρίξει τον πιντελίκι. Και στον μπάσκετ αισθάνεσαι πάντα ότι συμμετέχεις. Καταλαβες. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Γιατί? Γιατί είσαι δίπλα, ρε φίλε. Α, η απόσταση. Εκείνες εκεί δερμάτινες οι καρέκλες. Πήγαινα με τον Κωνσταντινίδη από τον Αναδρομό. Ναι. Εκεί πίσω καθόμασταν κι εμείς. Ωραία. Δεν μπορεί να μην σου φύγει το πινελίκι σε στραβή, ρε φίλε. Τώρα δεν γίνεται. Δηλαδή, πώς το λένε. Είναι ανθρώπινο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, αλλά υπήρχαν γίνεται. Εκφράσεις βαριές εκεί πάνω από τον πάγκο. Δυστυχώς γίνεται και αυτό πρέπει να καταδικαστεί. Και αυτό όμως είναι ερωτηματικό. Τι εκφράσεις, ρε φίλε. Εκφράζει βαριστή. Δηλαδή, άνθρωπος μου που ήταν από πίσω μου λέει ότι του λέγαν ξύπνα. Εντάξει. Κοιμάσαι, ξέρω εγώ. Οκ. Άλλοι λένε ότι υπήρχαν ύβρις. Ναι. Το ξύπνα. Ναι, γιατί προφανώς δεν του μιλούσαν στον πληθυντικό. Ξυπνήστε, κύριε Παπαθεοδόρου. Ναι. Ναι, αλλά είναι γήπεδο. Ρε, είναι, δηλαδή, γήπεδο. Ναι. Ναι, είναι γήπεδο. Το λες εύκολα. Λάθος έκαναν. Προφανώς έκαναν λάθος. Έτσι δεν είναι. Εντάξει. Μετά όμως αυτό το οποίο συνέβη ήταν ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο κάλεσε ο Πρέλεβιτς ξαφνικά για να θέσει αυτό το θέμα. Δεν ήταν όλα τα μέλη της διοίκησης εκεί, έτσι. Και πρότεινε και αποφάσισαν και οι υπόλοιποι να τιμωρήσουν τους δύο συγκεκριμένους με την αφαίρεση του εισιτηρίου διαρκείας. Τους ζήτησαν ουσιαστικά να επιστρέψουν
το εισιτήριο διαρκείας. Δεν μπορεί να. Δηλαδή δεν είναι εύκολα πιστευτό αυτό. Οι πιο πολλοί χθες δεν το πίστευαν, αλλά αυτό έγινε. Έγινε. Αυτό έγινε, δυστυχώς. Μια απόφαση που είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη. Δεν γίνεται να παίρνει τέτοια απόφαση. Δεν γίνεται ένα τέτοιο θέμα να το βγάζει στο μπαλκόνι. Εμένα αυτό είναι ο νταλγκάς μου με τον ΠΑΟΚ σε όλα τα επίπεδα. Έχουμε μια διαφωνία. Χίλιες φορές να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο και σκοτωθούμε και ή να βγούμε αγκαλιασμένοι ή τουλάχιστον να έχουμε βγάλει τα αποθυμένα μας. Ωραία, παρό να αρχίσουμε το ξεκατίνιασμα δεξιά και αριστερά. Εμένα αυτό είναι ο νταλγκάς μου με τον ΠΑΟΚ χρόνια. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το σκηνικό, αναφέρομαι σε όλα. Έχεις ένα θέμα. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει συμπάθεια μεταξύ των δύο πλευρών. Ξεκάθαρο. Το ξέρουμε καιρό, δεν είναι τωρινό. Τα προβλήματα δεν λύνονται έτσι. Δεν μπορείς να βγάλεις το πέναλτι δύο οπαδούς. Είναι λάθος. Γιατί ο οπαδός έχει συνέστημα. Αν θεωρείς ότι συμβαίνει κάτι άλλο, πες το μας και εμάς. Ωραία. Και ούτε εμείς είμαστε υπέρ των όλων των συμπεριφορών που έχουν οι οπαδοί. Που παρότι τα ίδια κάναμε όταν ήμασταν και χειρότερα. Αλλά γιατί να ανοίξει αυτό το μέτωπο τώρα. Και δεν κλείνει. Δεν κλείνει. Απαράδεκτη η απόφαση. Καταλαβαίνουμε από την αρχή της χρονιάς ότι η διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι πολύ πιεσμένη. Θέλει με κάθε τρόπο να στηρίξει μια απόφαση που πήρε για να αλλάξει όλη την ομάδα, να αλλάξει το πλάνο. Και στην προσπάθεια αυτή να στηρίξει την απόφασή της, και καλά κάνει για να τη στηρίξει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Ναι, ναι. Αντιδράει λίγο περίεργα στις διαφωνίες, στην κριτική, στις αντίθετες απόψεις και σε αυτό το περιστατικό. Γιατί είναι γίνει και άλλα. Ξεκάθαρα πιο πιεσμένη φέτος. Ναι. Και ως ένα βαθμό έχει λογική. Γιατί άλλαξε ένα project σε γενικές γραμμές, παρότι η μιζέρια του αθλήματος μας έχει πλακώσει, σε γενικές γραμμές πετυχημένο. Ήτανε πάντα η ομάδα value for money. Και αυτό τους το πιστώνεις. Τους πιστώνεις ότι ξεχρέωσαν την ομάδα. Τώρα λοιπόν φέτος λειτουργούν όντως υπό μεγαλύτερη πίεση, ως ένα βαθμό δικαιολογημένη, αλλά υπάρχουν και ενδείξεις σε αρκετές περιπτώσεις ότι ξεφεύγει αυτό το πράγμα. Δεν δέχονται αντίθετες φωνές. Καταλογίζουν σε πάρα πολύ κόσμο ιστροβουλία, πρόθεση. Και είναι και άλλα τα παραδείγματα. Είναι λίγο παράξενο. Φυσικά θα ακουστεί και η δική τους άποψη. Κάποια στιγμή θα μιλήσουν, θα πούν πράγματα. Όχι προφανώς σήμερα. Σε κάποια άλλη στιγμή. Αλλά και με αφορμή αυτό το γεγονός μπορούμε να πούμε ότι έχει χαθεί η ψυχραιμία τους. Γιατί είναι άνθρωποι και μπασχετικοί και παοξίτες και ψύχρεμοι. Και χάθηκε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρουμε γιατί, θα το εξηγήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς πίστεψαν ότι αυτή η απόφαση θα είναι απλά μια απόφαση που δεν θα έχει παρενέργειες. Όχι, φίλε που μου γράφεις το μήνυμα. Όχι, γιατί το σκέφτηκα. Πώς το είχε πει, λέει, ο Ζαγοράκης, σε όποιον δεν αρέσουν τα μούτρα του να μην έρθει στο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Ο Ζαγοράκης δεν πήρε μια απόφαση. Ο Ζαγοράκης τότε, γιατί το χρησιμοποιούσαν και την προηγούμενη εβδομάδα, μίλησε γενικά. Γενικά και δεν απαγόρευσε κανένα να πάει στο γήπεδο. Δεν είπε εσύ δεν θα έρθεις στο γήπεδο. Μίλησε πολύ πολύ γενικά. Εδώ μιλάμε για μια απόφαση συγκεκριμένη κατά ατόμων που τους κόβει στο γήπεδο. Δεν είναι καθόλου το ίδιο. Καθόλου το ίδιο. Και επειδή βλέπουμε λοιπόν τις πολύ παράξενες αντιδράσεις των δικού του της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με στόχο να στηρίξουν το πλάνο της αποφάσης, τον προπονητή κτλ. Θα καταλάβουν και οι ίδιοι ότι όχι μόνο δεν το πετύχουν αυτό, θα φέρουν ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα με αυτές τις κινήσεις. Και με αυτή και με άλλες που έχουν κάνει. Πολύ άσχημο το κλίμα, πολύ άσχημη απόφαση. Δεν μπορούμε εμείς όμως να φτάσουμε και στο άλλο άκρο, να κρεμάσουμε έναν άνθρωπο επειδή έκανε ένα τόσο μεγάλο λάθος. Δηλαδή, εντάξει. Τι να πεις για τον Πρέλεβιτς, ότι έσβησε ο Πρέλεβιτς τον ΠΑΟΚ επειδή έκανε αυτό το λάθος. Και αυτό είναι πολύ. Όλα αυτά που γράφονται και λέγονται για τον Πάνε είναι too much, φίλε. Εντάξει.
Εντάξει, λίγο. Δηλαδή, μην εξισώνουμε τα πάντα σε αυτή την ομάδα πλέον. Ο Μπάνερ θα πάψει ποτέ να είναι σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Εκτός αν θέλουμε να το κάψουμε και αυτό. Έχουμε που έχουμε. Δηλαδή, εμείς θα κάτσουμε να πούμε εσύ ποιανού άγαλμα να κάνουμε για να βάλουμε στη νέα τούμπα. Και θα παίζουμε μαχαιριές μεταξύ μας και θα διαφωνούμε σε όλα. Τους έχουμε κάψει όλους. Λίγο κάλμα. Έρχονται νέες γενιές. Τι θα δείχνω εγώ στο πεντάχρονο για να το κάνω ΠΑΟΚ? Ποιους κυνήγησες? Τον Καλόγυρο. Όχι, θα δείξεις ποιους κυνήγησες. Δεν γίνεται όμως έτσι. Και αυτό είναι ακραίο. Πώς ναι. Μιλάς για τον Μπάνε έτσι, ρε φίλε? Λάθος. Ο Μπάνε μας μεγάλωσε. Δηλαδή είναι ντροπή. Λάθος, λάθος. Ξέφυγε, λάθος. Έκανε χοντρή γκέλα. Πολύ μεγάλο λάθος. Απορίας άξιο δηλαδή πώς. Και οι υπόλοιποι. Γιατί ήταν και άλλοι εκεί. Όχι όλοι της διοίκησης. Πολύ σοβαρό λάθος. Θα του στιγματίσει. Αλλά εντάξει, υπάρχει και ένα μέτρο. Και εκεί μέσα από συζήτηση μπορεί να καταλάβει το λάθος. Κλειστείτε σε ένα δωμάτιο, σκοτωθείτε, δεν με ενδιαφέρει. Και βρείτε τη λύση. Όλο το timeline μου στο Facebook είναι σκίσιμο και δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί ο νους μου ότι γράφω τέτοια πράγματα. Δεν έχουμε, 10 ανθρώπους έχουμε στην ιστορία μας. 10 ανθρώπους έχουμε. Και φυσικά θα έρθει πάλι η στιγμή για να απογειωθούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Τι έγινε, πώς έγινε, ποιος είναι από πίσω, τι κρύβεται. Εγώ ξέρω, έγινε αυτό και δεν είναι αυτό που ξέρετε και δεν τα λέτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά τα οποία τρέφουν πάρα πολύ κόσμο και δυστυχώς πολλές φορές... Και κυρίως εχθρούς. Καλά, ναι. Και ευτυχώς πολλές φορές βρίσκουν και πάτημα εντός ΠΑΟΚ. Από ανθρώπους που για να σώσουν το τομάρι τους φτιάχνουν, δίνουν τροφή για πολλές θεωρίες συνωμοσίες. Τέλος πάντων. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς είναι λίγο... Έως πολύ σύνθετο το πρόβλημα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Σε πολύ άβολη θέση αισθάνομαι. Δηλαδή πραγματικά μία μέρα το έχω σχάθει τον εαυτό μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή είναι τρομακτικά κακό αυτό που γίνεται. Και κάποιος πρέπει να βγει μπροστά να το μαζέψει. Δεν ξέρω πώς και τι. Κάποιος πρέπει να το μαζέψει αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια... να συνεχίσουμε να τρογόμαστε με τα ρούχα μας σε όλα τα επίπεδα. Και αν κάποιος θέλει να βγει μπροστά, θεωρεί τέλος πάντων ότι έφτασε το τέλμα, να βγει κάποιος μπροστά. Να δούμε τι και πώς. Αν αυτό είναι το πρόβλημα, αν αυτό είναι το πρόβλημα, γιατί και τέτοια γράφονται και λέγονται, να προταθεί κάποια άλλη λύση. Ο Κατσαρίς θα περιμένει να προτείνει και εκείνος μια άλλη δίκηση πρωτοδίκηση. Νομίζω έχει υποθεί 100 φορές το χρόνο, λέγεται. Ότι οποιοδήποτε έχει κάποια άλλη λύση, είτε επενδυτή, είτε θέλει να διοικήσει κτλ., μπορεί να το προτείνει. Στα ίσια όμως. Ναι, ρε. Στα ίσια, δηλαδή. Στα ίσια θεωρούμε ότι φτάσαμε στο τέλμα με αυτή τη διοίκηση. Είναι 8 χρόνια διοίκηση πρωτοδικείου. Όχι να ασκήσουμε τον Μπρέλεβιτς για να αποδείξουμε ότι δεν κάνει. Κάποιος άλλος είναι καλύτερος. Να μην μπορεί να κυκλοφορήσει. Για να... Ναι. Και όποιος θα βγει μπροστά να έχει την ευθύνη. Εγώ αυτά δεν μπορώ. Τα γύρω-γύρω. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρουμε πώς θα εκτονωθεί και αν θα εκτονωθεί. Τι να πεις, ότι παίζει ευτυχώς ο ΠΑΟΚ παίζει εκτός έδρας. Τρεις εβδομάδες παίζουμε εντός. Καθόμουν το ψάχνα. Νομίζω και διακοπή. Α, ναι, έχει και εθνική ομάδα. Εκεί να δείτε τον μπάσκετ. Εκεί να δείτε τον μπάσκετ. Που θα παίζει η κατάνοια του μπάσκετ, γιατί και αυτό είναι μέρος του θέματος. Θα αγωνίζεται μία ημέρα. Διάβαζα τον Παπαδογιάννη προχθές. Θα υπάρχει ταυτόχρονα παιχνίδι Εθνική Ελλάδος, Εθνική Αγγλίας και Παναθηναϊκός Ρεάλ. Ίδια μέρα. Ναι. Ο Παναθηναϊκός τι δήλωσε γι' αυτό? Δεν έχει πάρει θέση. Ο Ολυμπιακός μόνο πήρε θέση κατά τη συμμετοχή. Οι παίχτες του. Εντάξει. Οι παίχτες ανακοίνωσαν, ναι, ότι δεν θα συμμετέχουν. Ναι, δεν νομίζω από μόνοι τους να πήραν πρωτοβουλία.
Εντάξει. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά είναι κατάνοια του μπάσκετ, έτσι, το οποίο όσο πάει και βουλιάζει περισσότερο με ευθύνη των μπασκετικών παραγόντων σε όλη την Ευρώπη, βεβαίως. Κλείνουμε την πρώτη ώρα. Έχει και αγώνα ο ΠΑΟΚ σήμερα. Έχει και αγώνα. Είναι και ένα οδηγός για το ποδόσφαιρο που κάποιοι θέλουν να κάνουν κλειστό κλαμπ. Ας κάνουν. Τι εννοείς? Δεν θέλουν να κάνουν οι G, πώς λεγόντουσαν, οι ισχυροί. Α, οι 14. Ναι, να κάνουν δικό τους κλαμπ. Πήγαινε να κάνουν δικό τους κλαμπ. Ναι. Βέβαια η UEFA δεν είναι FIBA. Η UEFA έχει το κεφάλαιο όλο. Πήγαινε να σε δω να κάνεις μαγκιά εκεί. Ναι. Και να δούμε τι θα μαζέψεις. Λοιπόν, σε λίγο θα κλείσουμε το κεφάλαιο και με την ομάδα και με ό,τι άλλο υπάρχει για το συγκεκριμένο θέμα. Έχετε στείλει και μηνύματα, θα τα διαβάσουμε. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Πω, ρε φίλε, τρία διαφορετικά κανάλια για ό,τι συμβαίνει και γίνονται απίστευτα πράγματα στην Πέραμο και στα... έχουν άλλον αριθμό νεκρών. Τώρα συμφώνησαν οι δύο. Ένας έχει 5, άλλος έχει 7. Πω, πω. 4 αγνοούμενοι. Από βροχή. Γίνεται ο χαμός. Πω. Εκεί δυτικά, στην Αττική. Η Αττική, η οποία δεν έχει σχέδιο πόλης, βέβαια, γι' αυτό τα βιώνει αυτά, εντάξει, χτίζαν όπου να είναι. Εμείς όπως και να έχει, σε αυτά τα επίπεδα δεν μπορούμε να φτάσουμε. Είσαι σίγουρος? 1000%. Μην το μιλάς. Πρώτα απ' όλα, ρε φίλε, από το πολύ να έχει επιχείρηση ο Θερμαϊκός σε εμάς, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και μια φορά στην Κούσκουρα, φίλε, εκτινάχθηκε ο υπόνομος. Εκτινάχθηκε, δεν το ξαναζήσει, ήμουν απέναντι και δεν το πίστευα. Και είδα υπτάμενα ποντίκια πρώτη φορά στη ζωή μου. Υπτάμενα ποντίκια, φίλε. Πάμε στα δικά σας μηνύματα να δούμε και μπασκετικά τι έχουμε. Ο Νίκος Μοσχοβίτης είναι στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Έχουμε καμία αντίδραση από την ΚΑΕ για ό,τι συμβαίνει γύρω-γύρω, για όλα αυτά που ακούγονται εναντίον τους? Προς το παρόν όχι, ούτε επισήμως, ούτε... Παρότι έγινε νήξη δικιά σας για το τι λέει η ΚΑΕ, από τι έμαθα. Γι' αυτό λέω ούτε ανεπισήμως. Γι' αυτό είναι και το ούτε ανεπισήμως. Σαν να είναι στα χαμένα. Δεν είναι τώρα μόνο αυτό. Αυτό ήταν το... η κορυφή του Παγόβουνου. Είναι εδώ και καιρό τα πράγματα. Αλλιώς τα είχαν συνηθίσει στον ΠΑΟΚ, αλλιώς έρχονται φέτος και οι αντιδράσεις τους δεν είναι... Είναι περίεργες. Είναι διαφορετική η χρονιά φέτος. Και το θέμα είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται, ο ΠΑΟΚ που έχει μπασκετικό πρόβλημα, δεν ασχολούμαστε με το μπασκετικό πρόβλημα. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και πάει να ξεφύγει. Και το διάρρη που ψάχναμε, κάπου στον δρόμο πρέπει να είναι. Και το διάρρη και γενικότερα τα όποια θέματα υπάρχουν, τα καθαρά μπασκετικά, εδώ και καιρό έχουν μείνει πίσω, γιατί ο ΠΑΟΚ ασχολείται και με άλλα πράγματα, δυστυχώς, και πράγματα τα οποία δημιουργούν και επιπλέον πίεση αυτοί που ήδη έχουν στο κεφάλι τους με το καθαρά αγωνιστικό. Ναι, πού να έχουν καθαρό μυαλό για δεν να δουν την ομάδα? Ναι. Δεν υπάρχει καθαρό μυαλό. Ξαναλέω ότι αυτό το χθεσινό, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Είναι και σε όλο το προηγούμενο καιρό υπάρχουν διάφορα ζητήματα, θέματα, είτε μικρότερης σημασίας είτε μεγαλύτερης, τα οποία επίσης είναι πρόβλημα. Και όλα δεν έχουν να κάνουν με αυτή την προσπάθεια της διοίκησης να βρει τρόπο να στηρίξει τις επιλογές της και τελικά χάνει την ψυχραιμία της και κάνει λάθη. Ναι, είναι με αφορμή αυτό. Με αφορμή αυτό το πράγμα που λες και εσύ, Δημήτρη. Είναι κάτι, νομίζω είναι κάτι πρωτόγνωρο για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ αυτό που γίνεται. Ναι, γιατί αντιμετώπισε και άλλες δύσκολες στιγμές. Και με Μαρκόπουλο, ναι, ΠΑΟΚ έφτασε σε δύσκολες στιγμές και απίστευτες ήττες και κάποιες επιλογές και λάθη, αλλά ήταν πολύ ψύχρεμη. Φέτος, ήταν πολύ ψύχρεμη και γενικά είχε στο μυαλό σου ότι θα τη βρουν την άκρη. Ναι, βέβαια. Είτε έτσι είτε αλλιώς, σε κάποια φάση θα τη βρουν την άκρη. Τώρα δεν ούτε ψυχραιμία βγαίνει, ούτε ηρεμία και πλέον υπάρχει και πολύ πολύ μεγάλη αμφισβήτηση. Και είναι μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη και πάρα πολύ δύσκολη. Που οδηγεί έτσι και σε αποφάσεις που φέρνουν τις αντιδράσεις.
Έχει και ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ, πολύ δύσκολο σήμερα, κόντρα σε μια πολύ φορμαρισμένη ομάδα. Για πες μας, τι περιμένουμε να δούμε. Δεν ανοίγουμε τηλεόραση. Είναι και στην ΕΡΤΡΙΑ το παιχνίδι σήμερα. Χάθηκα να ζητώ δομητικά. Ναι, για ναι. Τέλος πάντων, είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, τα έχουμε αναφέρει και τις προηγούμενες ημέρες. Γίνεται ακόμη πιο δύσκολο και λόγω των όσων έχουν γίνει από τη Δευτέρα το μεσημέρι και μετά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ουσιαστικά πάει με μια μισή προπόνηση αυτό το παιχνίδι. Χθες δεν προπονήθηκε καν, γιατί ναι μεν είχε όλη την ταλαιπωρία τη Δευτέρα μέχρι να φτάσει στον προορισμό του, και μέχρι την Τρίτη το μεσημέρι δεν είχα φτάσει ούτε καν οι αποσκευές της ομάδας. Δηλαδή ήταν ένα ταξίδι εφιάλτης πραγματικός. Χθες η ομάδα ήταν στο γυμναστήριο, σήμερα το πρωί βρέθηκε για ένα έτσι χαλάρωμα, κάποια σούτ και λίγο προπόνηση το πρωί στο γήπεδο της Νεπτούνας, και το απόγευμα είναι το παιχνίδι στις 7. Αυτοί τρέχουν πολύ, Εντάξει, κλασική ισπανική ομάδα. Κοίταξε, έχουν και κάποιους παίκτες που είναι και πιο γνωστοί και πιο έμπειροι, όσο η Μπούτης, ο Ντελινικάιτης. Αλλά είναι γενικά μια 35 ο Ντελινικάιτης, πλέον παίζει εκεί. Ναι. Και σε η Μπούτης, γενικά, σε η Μπούτης 32 από ό,τι είδα. Μεγάλος κι αυτός. Είναι μια ομάδα λιθουανική που βασίζεται πολύ σε αυτό το λιθουανικό μπάσκετ. Δεν είναι δηλαδή ότι έχει και κορμό λιθουανικό. Έχει έναν ξένο τον Σέντερ το Παλάσιος και έναν Αμερικανό που πήρε πριν λίγο καιρό, τον Τζόνσον. Δηλαδή είναι ομάδα που σε αυτούς τους λιθουανούς βασίζεται και την πετυχαίνει πάω και σε μια κατάσταση πολύ καλή. Δηλαδή νίκησε την Ορλαντίνα την προηγούμενη εβδομάδα 30 πόντους μέσα στην Ιταλία. Νίκησε την Καζιαντέπ 31. Στην Λιθουανία νίκησε ένα μάτς το Σάββατο εκτός έδρας με 20 πόντους διαφορά, έβαλε πάλι 95 πόντους. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι και είναι από αυτά τα μάτς τα οποία επειδή τα έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια και φέτος, είναι μάτς το οποίο μπορεί πολύ εύκολα να σου ξεφύγει από τον έλεγχο. Πρέπει να κάνει μια υπέρβαση πάω σήμερα για να διεκδικήσει την νίκη. Εντάξει, η λογική λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει με αυτή την τακτική, άντε να το πω έτσι, που έχει στα τελευταία δύο παιχνίδια με Τενερίφη και Άρη. Δηλαδή όσο μπορεί να ελέγξει τον ρυθμό, να φέρει το μάτς εκεί που το θέλει αυτός, δηλαδή μέσα από την άμυνά του και όσο μπορεί τη συνεργασία στην επίθεση να έχει τον έλεγχο του τέμπο. Αλλά και πάλι δεν είναι εύκολο, γιατί η Νεπτούνας είναι και η ομάδα που έτσι κι αλλιώς και όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια που είναι, είτε πιο παλιά που ήταν στην Ευρωλίγκα, είτε τα τελευταία χρόνια που είναι επίπεδου EuroCup και Champions League ομάδα, πολλά πράγματα τα βασίζει στην έδρα της. Σε ένα γήπεδο που συνήθως είναι και γεμάτο και εκεί έτσι και καλά παιχνίδια κάνει και το ρυθμό μπορεί να ανοίξει πολύ και τα σκορ μπορεί να ανοίξει πολύ. Είναι πολύ δύσκολη η αποστολή. Είναι ερωτηματικό το θέμα του Κρουμπάλη, γιατί και όταν έφυγε η ομάδα δεν ένιωσε καλά, είναι η αλήθεια. Υπάρχει περίπτωση να μην είναι ερωτηματικό Κρουμπάλη ό,τι και να συμβεί. Σε όλα τα επίπεδα εννοείς. Ναι, δηλαδή ταιριάζει στο σημερινό παιχνίδι όμως. Τι ταιριάζει? Αυτό το run and gun, τρέχουμε και όσα βάλει ο καθένας. Δεν νομίζω να μας συμφέρει εμάς να γίνει run and gun, γιατί run and gun, αράς. Ναι, όχι, κοίταξε, ταιριάζει στο run and gun, ταιριάζει. Γιατί λόγω της σωματοδομής του μπορεί να ακολουθεί στην άμυνα και κοντύτερους παίχτες. Ναι. Δηλαδή σε αυτό το πράγμα μπορεί να βοηθήσει εφόσον είναι καλά και εφόσον νιώθει καλά, έτσι, για να εγκεφαλικά για, να για μένα είναι το πρόβλημα αυτού. Δεν ξέρω εγκεφαλικά είναι... εκεί δεν μπορείς να συμβάλλεις με κάποιο τρόπο. Ναι, γιατί Νίκο μου, γι' αυτό λέω. Ναι, γι' αυτό οπότε λέω. Ελπίζεις να είναι καλή ημέρα εγκεφαλικά. Επιβεβαιώνεται βέβαια ότι οι Αφρικανούς δεν μπαίνεις ούτε στο μπάσκετ. Εντάξει. Ακόμα και αυτούς που έχουν καταγωγή, δεν είναι ανάγκη να είναι... Από προπάπου και πλάς. Ωραία, δεν παίρνεις. Ναι. Χθες το παιχνίδι του Άρη το είδες καθόλου? Το είδα, γιατί έκανε τα άλλα Ιούπ εκείνος εκεί. Το χάσαμε. Ναι, πάλι, αλλά ο σέντερ της Αβελίνο ήταν ένας πάρα πολύ καλός σύγχρονος σέντερ. Πολύ καλός. Τι σύγχρονος σέντερ που τον έχανε ο Πέτουαϊ όλη την ώρα και είχε χαρακτήσει και τους κουφούς. Δεν ήταν μόνο αυτό, ρε φίλε. Και το σουτάκι του το έβαλε και στην άμυνα το ακολουθούσε ψηλά. Έπαιζε πολύ καλά το pick and roll. Ένας πολύ καλός σύγχρονος σέντερ. Πώς χάσαν λοιπόν? Με αρνητικό ρεκόρ. Εντάξει, δεν γίνεται μόνο να βάζει ένα, έπρεπε να βάζει και ένα τρίποντο. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τρία alley-oop σε τρεις συνεχόμενες φάσεις δεν έχει βάλει, ωραία, ούτε ο Westbrook. Εντάξει, δηλαδή σε παρακαλώ τώρα. Αυτό που έκανε ο Πέτουε εκεί, εγώ αν ήμουν Αργιανός, δηλαδή εκνεύεσαι εμένα. Ναι. Εμένα εκνεύεσαι ο Πέτουε.
Δηλαδή σε παρακαλώ τώρα, δεν γίνεται να τον χάνεις τρεις φορές. Εντάξει, τώρα, σε τρεις φάσεις συνεχόμενες, εντάξει, όχι σε 10 φάσεις έχασε τις τρεις. Εντάξει τώρα, έβλεπα στην κερκίδα και τους καταλάβαινα, δηλαδή τους λυπήθηκα. Εγώ θα είχα ανέβει στο κάγκελο και θα έλεγα για τον Betway, για τον Γκιάμο, για τον... Και για την πέραντη διαρκές μου. Κοντά στον πάγκο θα ήσουν, αυτό θα σε ρωτήσω κι εγώ. Ας τα να πάνε. Τέλος πάντων. Εξέλιξη με τα γραφικά δεν έχουμε, έτσι κάτι να προκύπτει. Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι καινούριο. Δεν έχει. Είναι, παραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα και πιθανότατα πάω θα πάει όσο έχει στο Ρέθινο. Και το Σάββατο. Σε ένα νομίζω πολύ πιο σημαντικό παιχνίδι από το. Μπράβο στη FIBA που έχει διακοπή. Μπράβο. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Ναι, βέβαια. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Και αν γίνεται να κάνουμε το επόμενο εντός του Μάρτιο, να κάνουμε όλα τα εκτός και μετά να έρθουμε στα εντός. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Πω. Θα έχει λιγότερο κόσμο. Ότι θα είναι συνέδρα. Θα έχει ακόμα λιγότερο κόσμο. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε. 7 η ώρα το παιχνίδι, έτσι. 7 η ώρα το παιχνίδι. Είναι μετάδοση και από την ΕΡΤ και από την Νοβέν για πολλές φορές. Στην ΕΡΤ, στο web που έβλεπα το streaming με τον Άρη, κάτι... Δεν μου άρεσε. Ποιος κάνει τη μετάδοση? Σήμερα δεν ξέρω. Νομίζω... Όχι, δεν το ξέρω σήμερα ποιος κάνει. Θα μου πεις τώρα με 14-0, σε δει ποιος είναι... Ο Δημοσθένης να κάνει την μετάδοση, νεύραθα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνος Πανάκας, ο οποίος φιλοξενείται βεβαίως στον Λίπερο, από τον Γιώργο Ζαγόρα. Θα τον ακούσουμε εκεί σήμερα το μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει ο Κωνσταντίνος. Προφανώς σοκαρισμένος. Δεν μπορεί τώρα, εντάξει. Γιατί είναι και μια ιστορία. Ξέρω και 20 χρόνια. Δεν είναι, δηλαδή, παιδί συναισθηματικό τώρα. Εντάξει, έχει τα κουσούρια όπως όλοι μας σε αυτό το σύλλογο. Δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν όταν σκέφτομαι τον εαυτό μου. Εντάξει. Okay, όλοι έχουμε ξεφύγει. Δεν το συζητώ αυτό. Αλλά ρε φίλε, πώς γίνεται να τρώμε τα σωθικά μας έτσι? Πώς το έχουμε καταφέρει αυτό το πράγμα? Πώς έχουμε γίνει τόσο τοξικοί? Η συγκεκριμένη περίπτωση, γράφει φίλος, είναι παρόμοια με την αντίστοιχη στην ΠΑΕ μετά τη φυγή Σάντος. Τι εννοεί? Ίσως η απουσία του αναχώματος Μαρκόπουλος βγάζει στην επιφάνεια την γύμνια των υπόλοιπων στελεχών. Θυμόμαστε όλη την λειτουργία της ΠΑΕ επί Σάντος και χωρίς αυτόν. Δύσκολα τα πράγματα, ίσως ήρθε η ώρα για αλλαγές. Εκεί άνοιξαν οι ασκοί του αιώλου στις σχέσεις αγορά και βρίζα. Με το που έφυγε ο Σάντος, ο οποίος λειτουργούσε ως και ανώκρανος. Και ένας από τους λόγους που δεν συνέχισε ο Σάντος ήταν αυτό. Αυτός. Δείχνει η δίκη της ΚΑΕ ότι είχε βολευτεί με το κλίμα απαξίωσης. Τώρα που τα πράγματα σφίγγουν, χάνουν την ψυχραιμία τους εύκολα. Είπαμε, στα πέριξ του συλλόγου κατοικοεδρεύει το κλίμα, ζούμε για να μισούμε. Σχετικά με τον αγαπημένο μου Μπάνε, είπαμε τα στερνά τιμούν τα πρώτα. Στα πέριξ του συλλόγου κατοικοεδρεύει το κλίμα, ζούμε για να μισούμε. Λες να έχει γίνει τόσο μεγάλη η αρρώστια? Δώσ' του λίγο αυτό ξανά, γιατί απαντούσα σε ένα mail. Ότι στα πέριξ του συλλόγου έχει πλέον εδρεωθεί το ζούμε για να μισούμε. Υπάρχει θέμα σε αυτό. Εγώ δεν αναφέρομαι συγκεκριμένη ιστορία. Εγώ πλέον, εσύ το έγραψες στον Καζέτα προχθές. Ότι έχει... Η νίκη είναι ανακούφιση και όχι χαρά. Το έχουμε πει 100 φορές. Εγώ αυτό το συνειδητοποίησα πρώτη φορά στο Δυναμό Ζάγκρεπ ΠΑΟΚ. Δεν είναι κλίμα αυτό που υπάρχει στα πέριξ του ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά παρατηρώ από τον εαυτό μου, όσο περνάνε τα χρόνια, απομακρύνομαι. Προσπαθώ να μην κοιτάω, να μην συζητάω, να μην με επηρεάσει αυτό το πράγμα. Δεν είναι κλίμα αυτό που υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ είναι τοξικός, τέλος. Και για να το ξεπεράσεις, αυτό χρειάζεσαι τίτλους. Εντάξει, τίτλους χρειάζεσαι. Το συντηρούν και άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν λεφτά από αυτό, έτσι. Ναι, βέβαια. Βγάζουν μεροκάματα. Εννοείται.
Μιλάμε για τα media, να υποθέσω. Ναι, βέβαια. Ποντάροντας στην αύξηση αυτών των ανθρώπων και στη δημιουργία τέτοιου κλίματος. Ναι. Και εμείς είμαστε τα Γιουσουφάκια της ΠΑΕ και της ΚΑΕ. Μόνο για ΠΑΟΚ, στις ΣΥΤΕΣ και στα δύσκολα. Και μετά κρύβονται. Όταν ο ΠΑΟΚ κερδίζει, παίρνει κύπελα, πάει καλά, θα μιλήσουμε για πολιτική, για το Τσίπρα, για το Μητσοτάκη κτλ. Η απόφαση να πάνε οι κάμερες από την άλλη πλευρά στο παλατάκι και να δείχνουν τα επίσημα αντί για τον λαό είναι της ΕΡΤ ή της ΚΑΕ, όχι, είναι της διοργανώτριας. Της, ναι, στην Ευρώπη όχι, είναι απόφαση της ΦΥΠΑ, πώς το λένε. Ναι. Και στον Άρη έγινε αυτό χθες. Ναι, στα εντός φαίνεται κανονικά, από το απέναντι. Προφανώς έμεινε εκεί μόνιμα. Πάντως ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά και από απόφαση της ΦΥΠΑ. Λοιπόν, αυτά με μήνυμα. Α, ο 203 εδώ, ο φίλος που ασκεί πάντα κριτική στη διοίκηση, γράφει σήμερα: «Σας μιλούσα για μαγαζί και δικαιώνομαι», λέει. «Όπως και να το δεις, δεν ωρεοποιείται η καθεστωτική νοοτροπία του Πρέλεβιτ, τον οποίον χαρακτηρίζει κάπως, ότι το θεωρεί μαγαζί του και έχει καθεστωτική νοοτροπία. Ο Πρέλεβιτς». Δεν ήταν έτσι. Δεν είναι το πράγμα τόσο απλό. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Επειδή αυτή η απόφαση τώρα δίνει δικαιώματα και αναγράφονται πάρα πολλά, δεν ήταν έτσι. Φέτος... Και σαν άνθρωπος δεν είναι έτσι. Δηλαδή, πολύ χαλαρός τύπος. Δεν είναι τέλος πάντων ιδιόρυθμος. Όπως 9 στους 10 μπασκετμπολίστες που ξέρουμε. Μία και μισή πήγε με αυτά και με αυτά. Έχουμε το ποδόσφαιρο. Τι συμβαίνει στην ποδοσφαιρική ομάδα. Τετάρτη σήμερα, έχει ακόμα δρόμο μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Αλλά υπάρχουν θέματα, είδαμε και διεθνείς. Είχαμε τον Μάριο Σιαμπάνη χθες, που μετά τους διεθνείς της Ελπίδων πρωταγωνίστησε στην Εθνική Νέων. Το Σιαμπάνη, τον οποίο κοντεύαμε να ξεχάσουμε μετά την φοβερή προετοιμασία την οποία έκανε. Αλλά χάθηκε το παλικάρι και ευτυχώς είναι και εθνικές. Για να παίρνει κανένα 90 λεπτό και με αυτό θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Πάμε, προχωράμε. Και δεν έμειναν και πολλά λεπτά και δεν είπαμε και τίποτα. Πώς τα καταφέραμε πάλι σήμερα. Δεν τα προλάβαμε. Δεν τα προλάβαμε όλα με ό,τι συμβαίνει μπασκετικά και γύρω-γύρω. Και θα δούμε και στη συνέχεια της ημέρας τι θα προκύψει στα θέματά μας το παιχνίδι και όχι μόνο. Ωραίο θέμα η Forge αυτό που δημοσιεύσαμε χθες και με τις οικογένειες των παιχτών. Είδες, φίλε, δηλαδή κάνεις οικογένεια, παίζεις καλό ποδόσφαιρο. Δες, ποιοι είναι οι οικογενειάρχες. Ποιοι είναι οι οικογενειάρχες. Ο Μαωρίσιο, ο Βιερίνια, ο Ρέι. Ο Βιερίνια ήταν καλύτερος όταν ήταν ανύπαντρος. Τώρα είναι πιο όριμος. Τώρα πιο όριμος είναι. Όχι, γιατί πουλάει τρέλα για τους παντρεμένους. Άσε που ο Φερνάντο Σάντο έχει υποχρέωση να πάρει το Βιερίνια στην Εθνική Πορτογαλία. Εννοείται ότι πρέπει να είναι στην Εθνική Πορτογαλία. Βασιλόπουλο, ένα λίγο. Μόλις παντρευτείς. Καλημέρα τον Κώστα Βασιλόπουλο. Τι κάνετε. Καλά είμαστε, χαρά. Καλά είμαστε. Σε μια εύκολη μέρα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Σαν μια από τις χιλιάδες εύκολες μέρες. Λέγαμε όμως και πριν, Κώστα, ναι, ότι βγάζουν μεροκάματα άνθρωποι ποντάροντα σε τέτοιες μέρες. Ναι. Τις μπρόχνουν, τις σωθούν και επιδιώκουν τέτοιο κλίμα γύρω από τον ΠΑΟΚ για να επιτίθεται και σε ανθρώπους συγκεκριμένους. Για τα μίντια, λέει, Κώστα, μην μπερδεύεσαι. Για τα μίντια. Κατάλαβε. Ναι. Κοίταξε να δεις. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να το, όσο περνάει από το δικό μας χέρι, των τριών και δύο-τριών ακόμα ανθρώπων, να το λύσουμε. Και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει τον τελευταίο χρόνο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και τι γίνεται κάθε φορά που έρχεται κρίση. Βρίσκουν ευκαιρία να βγάζουν αποθυμένα και να ποντάρουν στο αίσθημα του κόσμου και να στρέφουν κόσμο και εναντίον όσων προσπαθούν. Ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, Δημήτρη, κάνει ό,τι μπορεί, μα ό,τι μπορεί για να δημιουργούνται τέτοιες καταστάσεις.
Δηλαδή πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν λυθεί στο εσωτερικό λύνονται με τόσο άγαρμο, άκομψο τρόπο που πραγματικά κάθομαι και απορώ και σκέφτομαι μήπως τελικά πρέπει να δημιουργούνται εντάσεις για να προχωράει ο οργανισμός. Δηλαδή μήπως είναι αυτό το κινητήριος δύναμη. Ναι, κινητήριος δύναμη, του καλά το είπες, του οργανισμού για να προχωράει. Οι εντάσεις. Είναι τρελό. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Εγώ κουράστηκα, παιδιά, δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή, δεν πραγματικά. Μπορεί, δηλαδή, από τη μία, πάω πάνω απ' όλα. Ο λαός, αυτό το ένα, το άλλο, το εκείνο, στηρίξτε, πάρτε διαρκείας, πάρτε φανέλες, πάρτε μετοχές, πάρτε σόβρακα, πάρτε προφυλακτικά. Και απ' την άλλη, δεν μας αρέσετε δρόμο με αυτόν τον τρόπο. Δεν ταιριάζουν. Δεν ταιριάζουν. Δεν είναι. Κάπως παράξενα τα πράγματα. Επίσης βλέπεις αυτή τη σιωπή των αμνών. Σιωπή. Σιωπή, δεν υπάρχει κανένας. Καέ. Όχι, το χειρότερο ξυπνιέται, Κώστα. Ότι σκάνε τηλεφωνάκια και πάνε να σε βάλουν εσένα μπρίζες. Ναι. Να βγεις εσύ να φας τον πινελίκι. Τι λες, αγόρι μου. Τι λες, αγόρι μου. Βγες και μίλα. Πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ με αυτό που έγινε. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν γίνονται έτσι δουλειές. Ποιος μπορεί να συμφωνήσει, Σταύρο, με αυτό που έγινε. Ποιος. Είναι τρόπος αυτός. Δηλαδή, πού ζούμε, πού είμαστε. Δεν έχει λογική. Τέλος πάντων. Επιτρέπετε και νωρίτερα. Τώρα, για τους παντρεμένους, τι είπε. Ότι οι παντρεμένοι παίκτες λέει είναι οι καλύτεροι. Ναι. Και δεν, βλέπει μάλλον, εσύ. Δεν βλέπει μάλλον ο Άρντα στον Ατρόμητο. Θα συνεχίσει. Ωραίο παράδειγμα. Θα συνεχίσει Δημήτρη να κάνει μαζί του. Πήγα να πω τώρα, αλλά δεν είναι ότι, ευτυχώς. Ότι σταματάς. Ο τόσος δεν πήγα να πω κάτι για παντρεμένους και παντρεμένες με τον Ουάντα, αλλά ποιοι άλλοι είναι παντρεμένοι. Τι έχει ο Βαρέλα. Ο πιο σταθερός παίκτης του ΠΑΟΚ φέτος. Από τους πιο σταθερούς. Γεγονός. Ωραίοι. Παρότι κυνήγησε στο θάνατο Αφρικανού στόπερ. Εντάξει. Θα πρέπει να ομολογήσω ότι ο Βαρέλα είναι πολύ σοβαρός. Ωραίοι, παντρεμένος. Ο Βιερίνια. Παντρεμένος. Τι σου έχει δώσει μέχρι τώρα. Σου έχει δώσει το 50% αυτό που περιμένει. Σωστά. 40. Οκ, okay. Εντάξει, περίμενε λίγο. Θα περιμένω, εννοείται. Και πάλι αυτό είναι πολύ καλύτερο από το 90% των υπολείπων. Εντάξει. Ναι. Ο Καντουρί. Καντουρί, ανύπαρκτος. Παντρεμένος. Παντρεμένος, αλλά ανύπαρκτος. Αναχωρήσει. Για να δούμε κανένα. Θες βάλαμε στοίχημα στον αέρα. Τι στοίχημα. Εγώ πήρα over 5,5 γκολ Καντουρί. Εγώ λέω δεν βρίσκω. Μέχρι το τέλος της περίοδου. Ναι. Ούτε τον Παντζόβου λέει δεν θα πετύχει δίχτυ. Πού να βάλει 6 γκολ ο Καντουρί. Έβαλε δηλαδή στοίχημα ότι ο Καντουρί θα βάλει 6 γκολ. Ναι. Σε όλου του Βρετανού. Δηλαδή στο Αιγινιακό Σπάο, αν θα γίνει. Μαζί μου το γύρω πάλι γκλί. Όχι. Δεν είναι. Όταν που έχει. Κυριάκο μου, όχι. Α τα πάνε. Νομίζω ότι κέρδισε έτσι ήδη. Τι κέρδισε, δεν σε βλέπω, ρε. Ο Σταυρό. Εγώ. Δεν σε βλέπω, σου λέω. Προφανώ κάτι άλλο εννοούσε. Βάλτε να το σφραγίσει εδώ δημόσια. Το είπα, το έχω πει στον αέρα. Μάρτυρες και εσύ τώρα. Μαζί και οι αγώνες κυπέλου. Όλα. Είπα over 5,5 γκολ. Τι να, δεν είναι και πολλά, μην νομίζεις. Φέτος δεν είναι πολλά. Αν πετύχει 0 γκολ, ποιος το κερδίζει. Πανηγυρικά εγώ. Πανηγυρικά εσύ. Ναι. Μην στη γυρίσει ότι το στοίχημα ισχύει από το 1 γκολ. Έχουμε βάλει ένα τραπέζι στοίχημα. 6 γκολ. Και δεν μετράω του assist. Ζαμπράνο. Αν βάλει 6 γκολ ο Καντουρί. Ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο το πρωτάθλημα, κάμπλ θα κάνει. Διπυρωτικό. Ακριβώς, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω. Εντάξει, οκ. Ζαμπράνο, παντρεμένος, παιδιά, εδώ, φωτογραφίες στη Φόρτσα, πολύ ωραία. Τώρα, δεν είναι φάτσα παντρεμένο αυτή τώρα, να ξέρεις, να μεταξύ. Ηρέμησε αφού παντρεύτηκε. Νίκιασε ένα παιδί και βγήκε φωτογραφία. Δεν είναι παντρεμένος ο Ζαμπράνο, μην το παραμείνει. Παντρεμένος είναι. Δεν είναι παντρεμένος. Ρόμπερτ Μακ. Μακ. Ο Μακ είναι παντρεμένος. Πρέπει να βρει τον. Βασικά η γυναίκα του Μακ είναι παντρεμένη. Πρέπει να βρει τον Ρόμπερτ Μακ, γιατί ακόμα. Θυμίζει τον τρίτο του ξάδελφο. Ανεβάζει ρυθμούς, να ξέρεις. Τι κάνει. Ανεβάζει ρυθμούς, τώρα χορεύει σάλσα αυτή την περίοδο. Καλός είναι ο Μακ, θα ανέβει. Διέγκο. Αρμάντο. Μπίζε βαρόντο και αν το ρωτήσει πόσα παιδιά έχει, θα απαντήσει 6 δευτερόλεπτα μετά. Είναι από αυτού που δεν θυμούνται. Πεχτάρα. Ναι, ναι. Όχι. Πεχτάρα, τι. Πεχτάρα. Το που λένε μου είναι. Μαλεζά, οικογενειάρχη. Οικογενειάρχη άνθρωπο. Δύο έχει τώρα νομίζω. Ο οικογενειάρχη. Μάτος, οικογενειάρχης. Ναι. Όριμος, κατασταλαγμένος. Όσοι περάσαν την Ουκρανία είναι οικογενειάρχης, δεν το συζητάμε αυτό. Έμπειρος. Εκεί κάνεις ένα γκάλωπ, εμείς τουρισμός, εμείς. Μαουρίσιο. Εμείς τέτοια. Μαουρίσιο, κάνει και άλλο παιδί. Ηγέτης του ΠΑΟΚ. Τι ηγέτης, ένα παιχνίδι έκανε, δεν χαλαρό. Τζάλμα Κάμπος. Τζάλμα Κάμπος έχασε το δαχτυλίδι και το ψάχναμε 2,5 μέρες. Δημήτρη, τώρα άσε, τώρα παντρεμένος, το καταλάβαμε.
Όριμος, πολύ. Ναι, πνίγαν μάνδρα και νέα πέραμος. 7 νεκρούς έχει. 7 νεκρούς. Ανεβαίνει ο αριθμός κάθε μισάωρο. Δυστυχώς. Πού είναι αυτό? Σήμερα, πρωινές εικόνες. Δυτικά στην Αττική. Καλά, 7 νεκροί από πού, από ένα περιστατικό είναι? Όχι, όχι. Παρασύρθηκαν από ρέματα. Από... Υπάρχει και σύνθημα τώρα, χοντρό αυτό που θα πω. Θυμάσαι το με την υψηδρία. Φίλος μας ειδοποιεί στο Δερβαίνι έχει γίνει ανατροπή φορτηγού. Ναι. Φίλε, βγαίνοντας από την πόλη, μπαίνοντας στην πόλη, αν θες, αν μπορείς. Εκεί που κατέβηκε ο Βίζας όταν ήρθε πρώτη φορά στην πόλη και το πήρε με το πόδι. Το πήρε με το πόδι. Κώστα, τι θα ακούσουμε την επόμενη ώρα? Δεν ξέρω. Προετοιμασμένος. Εξάλλου ο προϊστάμενος της εκπομπής λείπει, οπότε λείπει. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Ήρθε. Ωραία. Αν ήρθε να το ρωτήσετε. Θα μονοπολίσει την εκπομπή ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Σίγουρα θα υπάρξει θέμα ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Να τους ήρθε. Κύριε Διευθυντά, καλημέρα. Ο ερωτικός μετανάστης. Ρωτάνε για να πέσω στη Λάκα, να πω ότι έχει εκπομπή, χωρίς να είσαι εσύ παρόντας. Και εγώ φυσικά δεν απαντώ. Δεν μου λέτε λίγο να ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, γιατί για την ΚΑΕ θα πω. Έχω πάρει και το νερό και το χάπι και θα μιλήσω. Με σκύμπε, τι άποψη έχετε? Με πρόλαβες. Εγώ θετική. Και κάποιοι άλλοι. Εγώ θετική. Εγώ αρνητική. Αρνητική. Θετική, Δημήτρη. Καταρχάς, ο Βρίζας ξέρει. Άσε, Δημήτρη. Κανένας δεν ξέρει. Εμπιστοσύνη. Καλά. Από ποιον? Από εμάς που βλέπουμε. Δηλαδή, τι ξέρει ο Βρίζας? Άμα ήξερε, προκρινόταν η εθνική στο Μουντιάλ. Αφού ξέρει ο Βρίζας. Δεν είναι καλύτερα. Δεν είμαι στις καλύτερες ομάδες. Ξέρει ο Βρίζας, λες και μίλησε και είπε, ξέρει ο Μπιγκάμπαν. Δεν είναι μέσα στις καλύτερες ομάδες εθνική. Όχι. Όχι. Και στο ζευγάρι με την Κροατία, νομίζω ότι είχε μεγάλο δισαβαντάζ. Με αυτή την Κροατία, έτσι. Στο σύνολο των δύο αγώνων. Και με τη Βοσνία είχε. Την οποία την πέρασε όμως. Η εθνική θύμισε την Ελλάδα που ξέραμε, που έκανε υπερβάσεις. Κοίτα, αυτό που χρεώνουν στον Σκύμπε θετικό είναι ότι έκανε ξανά γκρουπ την ομάδα αυτή. Ναι. Άντε, μαζί σου. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω 4-5 επιλογές του. Δηλαδή... γιατί ξεκίνησαμε από τον Βρίζα για το Σκύμπε μετά για το Βρίζα ρωτάς? Γιατί εκείνος εισηγήθηκε την παραμονή. Ο Βρίζας είναι εισηγήθηκε την παραμονή. Καλά, ο Βρίζας εισηγήθηκε την πρόσκληση Μπερέτα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε τώρα? Δεν κατάλαβα. Γιατί σφίχτηκες? Γιατί εγώ είμαι σφίχτηκες? Γιατί, Δημήτρη μου? Κάτι θυμήθηκε. Κάτι θυμήθηκες, ε. Ναι. Λάθος. Ναι, ξέρεις γιατί το λέω. Σαφώς και ξέρει. Αλλά όχι ότι μόνο αυτός ξέρει. Δηλαδή... ξέρει καλύτερα. Να ξέρει καλύτερα, αλλά. Βιώνει και τότε. Βιώνει και τώρα, έχει την καθημερινότητα, κρίνει, ισορροπεί, ζυγίζει, έχει και την ευθύνη. Ξέρει και τις επιλογές της άλλης. Καθαρός είναι. Για να μην ξεχνάμε ποιοι ήταν. Ναι. Καθαρός είναι. Αυτό σε αυτό το θέμα δεν βλέπεις. Εγώ έχω άποψη και πιστεύω ότι αυτή η εθνική, μάλλον ότι η εθνική ομάδα, δεν θέλω να πηδήξετε. Νομίζω ότι είναι φτιαγμένη για την εθνική ομάδα, είναι φτιαγμένος ο Αναστασιάδης. Εγώ το πρώτο που το είπα αυτό, εγώ είμαι. Ναι, το πιστεύω. Αγγελάρα, σου ένα γκρουπ. Να ησυχάσουμε κιόλα. Όχι. Τι? Όχι. Μια χαρά. Όχι. Ένα γκρουπ παικτών Ελλήνων με το οποίο μπορεί να έχει επαφή, διαχείριση, μια φορά και ψυχολογία. Είδες τι έγινε στην Κύπρο. Γιατί η καριέρα του στην Κύπρο, η παρουσία ενός Ασιάδη στην Κύπρο ήταν η πλέον επιτυχημένη. Ναι. Δεν ξέρω αν υπήρξε πιο επιτυχημένη περίοδος για την εθνική ομάδα της Κύπρου. Και τώρα καλούτσικα είναι. Έχει είναι ανεβασμένη. Οκ. Απλά λέω ότι. Όχι, μαζί με Βασιλόπουλο είμαι. Τρέχοντας. Δεν είναι ηλική σου άποψη, δεν λαμβάνεται υπόψη. Γιατί είναι, στηρίζεται άλλα κριτήρια. Ποια είναι κριτήρια? Να μην είναι γύρω από τον ΠΑΟΚ και να μην. Εδώ μιλάμε για εθνική τώρα. Για το Σκύμπε ξεκίνησαμε. Ας τον ΠΑΟΚ έξω. Νομίζω ότι η δεύτερη θητεία του Σκύμπε, εφόσον ανανεώσει, κατά την εκτίμησή μου, Δημήτρη, θα είναι αποτυχημένη επίσης. Α, ήταν η πρώτη αποτυχημένη και. Γιατί ήταν πετυχημένη. Αυτό που παρέλαβε και αυτό που παραδίδει τώρα είναι άλλο πράγμα, βεβαίως. Κοίταξε, ο βαθμός αμφισβήτησης στο πρόσωπό του, κυρίως για τις επιλογές, είναι τεράστιος. Πρέπει να πετάξει αυτό το μανδύα από πάνω του. Δεν ξέρω πώς. Δεν το αντιλαμβάνω. Κοίτα, επειδή ο Βίζας έχει μια ιδιαίτερη σκέψη ποδοσφαιρική. Παράγοντες, ποδοσφαιριστές και ο τύπος ακόμα. Καλά, τώρα που βγήκαν οι διεθνείς και είπαν θέλουμε να μείνουν. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Εδώ αλλαγή έκαναν οι διεθνείς. Ο Πέρκας έτσι μπήκε. Και το είπε ο άλλος. Σοβαρά τώρα, δεν μπορεί να συμβαίνουν αυτά. Γινόταν και πριν. Κοίταξα να σας πω κάτι και με τον Τσάρτα κάποτε στην εθνική του Ρεχάγγελ. Έγινε αλλαγή μόνος του. Είπε τον. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τον Τοπαλίδη μπαίνω. Ο Τοπαλίδης λέει το Ρεχάγγελ μπαίνει. Ο Ρεχάγγελ δεν απαντάει και ο Τσάρτας μπαίνει αλλαγή. Δηλαδή... και άλλα γινόταν. Ναι, αλλά ερχόταν οι νίκες. Εδώ δεν έρχονται. Τι ήταν σωστό, έγινε που γινόταν.
Επειδή κέρδιζαν. Που παίζανε άλλα από αυτό που σου λέει ο προπονητής. Μ' άκουσες ποτέ να μιλάω για την. Για να πεις αυτά, του... αυτά που έχεις ζήσει. Επί Ρεχάγγελ. Κορυφαίος. Το αποτέλεσμα κρίνω ρε εσύ Δημήτρη. Από το αποτέλεσμα δεν κρίνουν όλοι. Εσύ Κώστα έπαιζε προημιτελικό Euro και δεν έβαλε δεξί. Δεν έβαλε δεξί μπακ. Η Σουηδία είναι. Ναι, δεν έβαλε, όχι. Έχει κάνει τέρατα και σημεία κόλληση τώρα. Σε τα πτέσματα. Δεν έχουν κακουργήματα στο πτέσμα κόλληση. Αλλά τι να πει τώρα, ότι η Σουηδία είναι αποτυχημένη. Επειδή έπαιξε 90 λεπτά τριπλό λεωφορείο. Όχι, όχι. Λοιπόν. Κάτι φορά έχει το κήπεδο. Αυτό με τον Όλσον μας έχουν πρίξει. Στο μεταξύ δεν έχει πιάσει την μπάλα μια φορά σταθερά, δεν την έπιασε. Όλο μια από εδώ, μια από εκεί. Μια ναι, ναι, γιατί διάβασα πολλά σχόλια να μας πούνε, λέει δημοσιογράφοι, πώς έφυγε ο Όλσον. Όμως τον Όλσον τον έφερε ο Άρνεσεν, σωστά. Και ο Άρνεσεν εισηγήθηκε να πουληθεί. Ναι. Τι να, δηλαδή δεν κατάλαβα. Επίσης, να θυμηθούμε λίγο την πρώτη του, τον πρώτο γύρο του ΠΑΟΚ με τον Όλσον. Πόσα λάθη. Τι πόσα λάθη, ασίστε. Και, ότι... και το τραγικό είναι ότι το καλύτερο του παιχνίδι το κάνει τελευταίο με την Ξάνθη. Μπράβο, καλά το θυμόμουν και το συζήτησα χθες με τον Γρηγόρη. Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, η γνωστή κουβέντα, όταν ήρθε ο Όλσεν ή ο κάθε Όλσεν έρχεται, δεν φροντίζει να τους βάλει μέσα στο πνεύμα. Τι. Θα πάρει θέση σε λίγο η ΚΑΕ. Ωραία. Δεν φροντίζει να τους βάλει μέσα στο πνεύμα του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό και ο Σάμπο το έπαθε και άλλοι παίκτες το έχουν πάθει. Ανεξαρτήτως αξίας. Ναι, δεν έχει συμβεί με πολλούς. Ο Μάτος πώς έχει μπει στο πνεύμα. Και από Διδυπρίγκηφης πώς έχει μπει. Ο Μάτος ασχολήθηκε ο ΠΑΟΚ μαζί του. Τον είχε ο Μίχελ Γκαζέ το πρωί μέχρι το βράδυ. Αγόρι μου, εδώ, εκεί. Ο Μάτος είναι ένα παιδί που ήρθε μόνο του από μια έτσι χώρα που με την Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση. Ο Μάτος είναι Βραζιλιάνος. Ο... Γενικότερα οι Βραζιλιάνοι βλέπεις ότι έχουν μια ευκολία προσαρμογής μεγαλύτερη. Ή οι Σέρβοι, ή οι Βαλκάνοι κτλ. Ο Όλσεν ήταν ένα παιδί που ήρθε και μέχρι τη μέρα που έφυγε ήταν, αισθανόταν σαν ξένο σώμα. Ναι. Φρόντισε ο ΠΑΟΚ να τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Για να πάρει από τον παίκτη ό,τι καλύτερο μπορούσε. Προφανώς δεν έκανε κουβέντα, όσο έπρεπε. Είναι κουβέντα που κάνουμε για την καθημερινότητα, πόσο σημαντική είναι, πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του τεχνικού διευθυντή και μας κοιτάνε σαν εξωγήινους. Ωραία. Είναι σημαντικός ο ρόλος του αθλητικού διευθυντή σε μια ομάδα. Πολύ και σημαντικός. Δεν έχει να κάνει μόνο με το δίμηνο των μεταγραφών. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα κυρίως. Μεταγραφές μπορούμε να κάνουμε και τρεις μας. Οι τρεις μας μπορούμε να κάνουμε μεταγραφές με τα προγράμματα που έχει. Τι ψάχνω, δεξιμπάκ. Τρουτ, δεξιμπάκ. Τι χαρακτηριστικά αυτά. Τρουτ, τρουτ, τρουτ. Σου βγάζει 10. Στέλνεις και να παρακολουθεί δύο παιχνίδια και δεν σε έκανα σκάουτινγκ. Που ούτε αυτό δεν γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Η καθημερινότητα τι γίνεται. Για να συμπληρώσω αυτό που λες Κώστα. Αλλά αυτό ήταν το θέμα με τον Άρνεσεν. Καλώς μείνει ο Άρνεσεν έφερε προπονητή τον Τούντορ και παίκτες. Έπρεπε να κάνει και τον babysitting. Αυτός δεν είναι ο ρόλος. Έπρεπε να τον κάνει. Ο Γιώργος ο Κουβεντίδης διαφωνεί. Ο Γιώργος. Ο Κουβεντίδης διαφωνεί σε αυτό. Σε τι. Σε αυτό που πιστεύουμε εμείς. Καλά, και ότι πανευρωπαϊκά. Ναι, ότι πανευρωπαϊκά. Ναι. Δεν ισχύει αυτό που εμείς ξέρουμε κυρίως λόγω Βρίζα πάλι το, για τις ευθύνες του τεχνικού διευθυντή ή του αθλητικού διευθυντή. Ναι, δεν είναι έτσι. Το Βρίζα τον έκανε τεχνικό διευθυντή. Ποιος? Ο Ζαγοράκης. Ο Φερνάντο Σάντος. Αυτός τον έκανε τεχνικό διευθυντή. Όχι ο Ζαγοράκης. Ναι. Δεν τον δίδαξε ο Ζαγοράκης Δημήτρη. Τον επέλεξε ο Ζαγοράκης για τεχνικό διευθυντή, αλλά το ρόλο του τον δίδαξε ο Σάντος. Ναι. Ότι δεν βλέπω καλά τον Βασιλόπουλο, πήγαινε. Δεν βλέπω καλά τον Κούλκα, πήγαινε. Δεν βλέπω καλά τον Τζερμπατζόγλου, πήγαινε. Δεν βλέπω καλά εκείνο, δεν βλέπω καλά αυτό. Δεν είναι... Αυτός είναι να κάνει τεχνικό διευθυντή. Στο κομμάτι της διαχείρισης, στο κομμάτι των επιλογών. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί βοήθησε, φίλε, τον γλίτωσε από Λάκης. Ναι, οκ. Okay. Θυμάσαι πως πήραμε τον Ίβιτς. Που είχε κλείσει εκείνον τον Ζεράρ της Μπαρσελόνα. Που είχε αυτοκτονήσει ο αδερφός του και είχε προβλήματα ψυχολογικά και δεν έπαιξε πουθενά μετά. Τι ήθελες να πεις για τον Βρίζα και, και την καθημερινότητα. Ότι ασχολήθηκε πάρα πολύ με την καθημερινότητα του ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ ήταν εκεί κάθε μέρα. Ήμασταν ισχυρό. Κάθε απόγευμα είχε κάποιον παίχτη στο γεύμα, στο δείπνο, στο ξέρω εγώ. Το έκανε γκρουπ. Και η ΑΕΚ δηλαδή, τον Μαϊστόροβιτς γι' αυτό τον έδιωξε. Γιατί δεν ασχολήθηκε. Ναι. Okay. Λείπεις. Μπορεί ο Γιώργος να έχει διαφορετική άποψη, αλλά. Τι είπα, το σωστό μάλλον εγώ είναι. Δεν ξέρω αυτό... ποιο είναι το σωστό. Εγώ ξέρω ποια είναι η άποψή μου. Η άποψή μου λοιπόν είναι αυτή. Ναι. Ότι ήθελα να δώσω τον Τούντορ δίπλα έναν τεχνικό διευθυντή. Μπλα μπλα. Συζήτηση, βοήθεια, άποψη, γνώμη. Και κατεύθυνση, φίλε. Καλά, φυσικά κατεύθυνση. Ο Άρνεσεν είναι. Προϊστάμενος είμαι. Εγώ θα σου πω. Θα σου δώσω χαρτάκι. Το έχουμε πει.
Λουτσέσκου φταίει. Σε όλα φταίει ο Λουτσέσκου. Και που βρέχει σήμερα ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Λοιπόν, υπάρχει όμως και κάποιος πάνω από τον Λουτσέσκου που πρέπει να φταίει γιατί ο Λουτσέσκου δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Mm-hmm. Και κάποιος πάνω από αυτόν που θα έπρεπε να βρίσκεται πάνω από τον Λουτσέσκου. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Γι' αυτό πυραμίδα, η ΑΕΚ είναι πιο γκρουπ. Γιατί ναι. Η ΑΕΚ έχει φίλε Μπάγεβιτς, Λιμπερόπουλο, Δημητριάδη. Γιατί η ΑΕΚ έχει μια πυραμίδα ναι. Που η κορυφή και η βάση γνωρίζουν ακριβώς το οργανόγραμμα και τους ρόλους τους. Αυτό ακριβώς. Και δεν κρύβεται κανείς. Άντε τώρα σιγά σιγά. Φεύγουμε, φεύγουμε. Ναι, παιδιά, θα έχει σε λίγο και τη θέση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Πάρα πολύ. Την περιμένει ο κόσμος για ό,τι συμβαίνει. Γιατί είναι απολογούμενη η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ό,τι συνέβη. Ναι. Ωραία. Τα λέμε σε λίγο. Βεβαίως. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12.